Υποχρεωτική πλέον γίνεται για όλου του ξενοδοχοπαλλήλου όλη τη χώρα η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία, όπω γνωμοδότησε θετικά σε συνεδρίασή του το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασία. Πρόκειται για απόφαση ανάσα και του εργαζόμενου, οι οποίοι θα αντικρίσουν αυξήσει της τάξη του 10,5% σε διετή βάση. Η άλλη όψη του νομίσματο, η όρια ατομικών συμβάσεων που παραπέμπουν σε μεσαίωνα από τρει μεγάλου ξενοδοχειακού ομίλου, οι οποίοι καλούν του εργαζόμενου να υπογράψουν με τι σχετικέ καταγγελίε να έχουν φτάσει στο σωματείο. Βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και αντί να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι, βλέπουμε το αντίθετο. Δυστυχώ με την αρχή τη τουριστική περίοδου και τη γνωστοποίηση των ατομικών όρων σύμβαση σε πολλέ ξενοδοχειακέ επιχειρήσει. Μεγάλη ομίλοι ξενοδοχείων που εδρεύουν εδώ στην Κρήτη και έχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας ξενοδοχεία προχωρούν δυστυχώς σε όρους ατομικών συμβάσεων που παραπέμπουν σε μεσαίωνα. Σύμφωνα με τους όρους ατομικών συμβάσεων, εργαζόμενοι θα αλλάζουν πόστα ανάλογα με τις ανάγκες των ξενοδοχείων ενώ θα μετακινούνται ακόμη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου δραστηριοποιούνται οι ξενοδοχειακοί όμιλοι. Θέλει τους εργαζόμενους σκλάβους θέλουν να υπογράψουν όρου ατομική σύμβαση, που ώστε σώστε εφόσον ο εργαζόμενο έχει έλλειψη εργατικού δυναμικού σε άλλο μέρο τη χώρα, να το στέλνει εκεί να εργάζεται. Ε, ένα άλλο που βάζουν μέσα στου όρου ατομικέ στην ατομική σύμβαση είναι ότι δεν του ενδιαφέρει η ειδικότητα, του ενδιαφέρει να βγαίνει η δουλειά σε οποιοδήποτε πόστο. Για παράδειγμα, σερβιτόροι θα συνεχίσουν την εργασία του στη Λάντζα και όπου υπάρχει ανάγκη, ενώ στην περίπτωση που γνωσοποιήσουν τα χρήματα που λαμβάνουν, τότε θα καταγγέλλεται η σύμβαση και θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψου 10.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ότι κάποιο, εάν είναι σερβιτόρο και τελειώσει το, το ωράριό του και έχει κάποιο κενό 5-10 λεπτά, θα μπορεί να το στέλνει παράδειγμα να πάει να πλένει πιάτα και ποτήρια είναι να τον ευάλει να κάνει κάποιε ειδικότητε. Οι υποχρεώσει και απαγορεύσει που απορρέουν μέσα από αυτή τη σύμβαση ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ισχέμηθοι όσον αφορά και του μισθού του. Και αν μιλήσουν, του βάνει μέσα σε αυτή την νόρα τομική σύμβαση ότι θα έχουν και ποινική ρήτρα 10.000 ευρώ και θα γίνεται και η καταγγελία στη σύμβαση. Χωρί αποζημίωση. Πρόκειται για βλαπτική μεταβολή για του εργαζόμενου, ο Νικό Κοκολάκη, ο οποίο θα προσφύγει στην επιθεώρηση εργασία. Οι όρια αυτή των ατομικών συμβάσεων που γνωστοποιούνται θα πέσουν. Αυτό είναι γεγονό. Είναι όλα παράνομα και καταχρηστικά. Όλα αυτά πρέπει να καταγγέλουν. Πρέπει οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι ε, δεν πρέπει πλέον να παίζουν ούτε με το σφαίρο του, αλλά ούτε με την αξιοπρέπειά του.